Η οργή των κατοίκων στη Σαγκάη ξεχυλίζει. Μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες καραντίνας, οι αρχές επιτάσσουν ολόκληρες πολυκατοικίες για να τις μετατρέψουν σε κέντρα καραντίνας. Εκείνοι που διαμαρτύρονται αντιμετωπίζονται με βία. Οι αστυνομικοί έχουν εντολή να διαλύσουν με κάθε τρόπο τις διαδηλώσεις κατά της πολιτικής μηδενικών κρουσμάτων που εφαρμόζει το Πεκίνο με σιδηρά πυγμή στην πόλη των 25 εκατομμυρίων. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ έχουν τελειώσει προπολού. Το ίδιο συμβαίνει με τα φάρμακα στις περισσότερες συνοικίες. Τα νοσοκομεία ασφικτιούν με ασθενείς του κορονοϊού. Κάποιοι βρίσκονται στο δρόμο. Αλλά και τα κέντρα καραντίνας έχουν γεμίσει. Οι κάτοικοι φοβούνται να βγουν στο δρόμο με την απειλή της σύλληψης. Με τα κρούσματα να αγγίζουν τις 28.000 το τελευταίο 24ωρο, κάποιοι εκτιμούν ότι το lockdown μπορεί να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Το κινέζικο μοντέλο καραντίνας στη Σανγκάη έχει σοβαρές συνέπειες, εκτιμά ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι. You're dealing with an immunologically naive population to the virus because they've not really been exposed because of the lockdown. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές Κινέζων που αμφισβητούν πλέον ανοιχτά τη διαχείριση της πανδημίας στη Σανγκάη από την κινέζικη κυβέρνηση.